η κάρτα του Αλεξούδη πια η κίτρινη, η προηγούμενη παραμένει. Τρώει την αγωνιστική έτσι κι αλλιώς το Άλμπορτ με την κόκκινη και μετά θα είναι χρεωμένος έτσι κι αλλιώς με άλλη μια κίτρινη κάρτα. Είναι σαν να μην την πήρε ποτέ δηλαδή σήμερα την άλλη κάρτα, η κίτρινη. Εντάξει, τώρα που συζητάμε βέβαια για πυρηνική φυσική την ώρα που ακόμα το παιχνίδι είναι στο 1 και 1 κάνει 2, αλλά τέλος πάντων. Πρωταρχικός στόχος πλέον λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι να βγάλει το ημίχρονο αλόβητος. Και ό,τι βρέξεις κατεβάσει μετά, πρέπει να πάει στα πολιτήρια και να δει ο Ρότσα αν θα χρειαστεί να ενισχύσει πια κάπως διαφορετικά την ομάδα. Ο Γεωργιάδης περιμένει, ο Μπορέλη δίνει στον Αποστολάκη, ο Αποστολάκης για τον Δόνη, αυτός ακόμα πιο πλάγια για τον Γεωργιάδη. Ο Παναθηναϊκός πολύ καλά κάνει και παγώνει το παιχνίδι. Θέλει γύρισμα η μπάλα βέβαια. Θέλει γύρισμα η μπάλα τώρα. Εδώ πέρασε. Για να δούμε, το σουτ δεν είναι κακό και είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μάρκος, αν δεν κάνω λάθος, ο σκόρερ, ο οποίος ναι, θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 41 ο Παναθηναϊκός ευνηδιάζει την πόρτα την ώρα που μένει με 10 παίκτες. Αριστοτεχνικό σουτ, βρίσκει την μπάλα εκεί που πρέπει και τη στέλνει πάνω από τον Παΐα που κινεί το